σταμάτησε ο Πατατούδης να δίνει τις πληροφορίες για το χρηματιστήριο στους μάγκες. Ποιος πάω τώρα. Ολυμπιακός με κάποιες ομάδες. Που ξελιγώθηκε αυτό. Θα πάει τίποτα από τα γέλια. Όταν ο πρόεδρος έπρεπε να γίνει αυτό. Αυτό είναι που λέμε κάλλιο αργά παρά ποτέ. Βάρα το κεφάλι στον τοίχο. Ο παδός του Άρη, επειδή ακριβώς ανήκει στα μεγάλα κλαμπ της Ελλάδος. Όπως και ο Ηρακλής. Ο παδός κάποια κλαμπ. Τι έχει στείλει ρε Αλυταριό. Φέρνεις και λίγο λέει γερασμένο. Όχι ρε, όχι. Οικογένεια Φρίντσον. Ναι, δεν συμφωνώ. Λοιπόν, επειδή εγώ θέλω να τον ντύσει με κοτρέλα. Ο Μαλάτος σήμερα φοράει μπλουζάρα, ρόμπι ντικάπα, χρώμα που εδώ πέρα το αδικεί η τηλεόραση. Ναι. Το χρώμα είναι ανοιχτό καροτή. Ναι. Είναι γαμάτο και κάνει νερά. Επειδή έχω τον ντύσιμο τρέλα, εντάξει. Και εσύ είσαι καλά ντυμένος σήμερα πάντως. Απλά είναι λίγο πασό. Παλιό καλό πασό. Πασό. Με τη Ζιβάγκο. Μπορώ να θυμηθώ. Λοιπόν, πάμε λίγο στα αγωνιστικά, 2-3 λεπτά. Αν το θυμηθώ θα ναι, 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 πόσο βλάκας, τα πάμε τα τρία. Πόσο μπορεί να είναι ο Χάφος, ρε φίλε. Είναι μπούφος. Πόσο μπούφος μπορεί να είναι ο Χάφος. Άσε. Πάμε, λέγε Γιώργο. Συγγνώμη. Κοίταξε, το θέμα είναι για μένα αυτή τη στιγμή ακριβώς ότι παίζανε οι δύο καλύτερες ομάδες. Δεν πήγε καθόλου καλά. Ναι. Καθόλου καλά. Συμφωνώ. Βρήκε χώρο άκο. Καλή αλλαγή. Φοράει ο Ζαΐρη. Ο Μαουρίσιο. Τζουμπακιακή αλλαγή ήταν. Για μένα έπρεπε να βάλει τον Καντουρί και να βγάλει τον Μαουρίσιο. Το Μαουρίσιο. Αυτό είναι το αυτό είναι το πρόβλημα. Έχει πατήσει εξάρι τον Καντουρί. Βάλει τον εκεί πέρα. Η τρίτη αλλαγή είναι για μένα έπρεπε να βγει αυτό ο Γιαννούλη. Να ξεκουραστεί κι αυτό λίγο. Να πάει Μπακοβίρη. Οχτάρι. Τον Καντουρί. Κοίταξε, ο Γιαννούλης τρώει μεγάλο πανέλα. Σουρταφέρτα. Γιατί η κουφάλα ο Μάτος από την άλλη μεριά κάθεται και κάνει τον κακόμυρο, ανεβαίνει πολύ λίγες φορές. Ο Πάοκ πάει από την αριστερή πλευρά. Καλά, έκανε πολλά πράγματα. Να κλείνει σαν τρίτο στόπερ. Την κάνει λούφα. Κάνει τη σαν 33 κουφάλα είναι. Και έφυγε. Ποιον. Και τώρα ο Λουτσέσκου. Για ποιον. Για το στόπ. Για το στόπ. Ναι. Και τώρα πάνε να διώξει το στόπ. Αν είναι δυνατόν. Δεν υπάρχει αυτό που δεν τον ήθελε γιατί είναι κοντός. Πάμε. Δεν είναι πολύ κοντό ο Στόκ. Και ο Λάμπρου για μια ακόμα φορά για άγνωστο λόγο θα ξέρει, φαντάζομαι, ο προπονητής. Κοίταξε, επειδή με ρωτήσαν κάτι παιδιά στο Facebook, εγώ πιστεύω ο μοναδικός λόγος που επιλέγεται ο Καντουρίστης του Λάμπρου είναι προφανώς γιατί μαρκάρει καλύτερα. Δεν μπορώ να εξηγήσω κάτι άλλο. Το βλέπεις εσύ τον Καντουρί να μαρκάρει καλά. Εσύ, σε βάθος χρόνου σε 90 λεπτό. Βλέπω. Εγώ λέω ότι αν ήταν αμάξι. Βλέπω τι κάνει. Αν ήταν δύο καρμπιρατέρ θα είχε μισό. Να σου πω κάτι. Εγώ αυτό βλέπω. Βλέπω. Ναι. Βλέπω. Για αλλαγή καλό είναι. Το 10. Για μένα δεν το βγάζεις έξω ρε. Κοίτα ο Πέλκας. Αυτό το μάτς τον τέριαζε πολύ. Να έρθει. Εντάξει τον κύριο προφανώς ο κύριος Μαλάτος προφανώς προτιμάει τον κύριο Βερβελέ ας πούμε. Ξέρω εγώ και τέτοια. Εντάξει. Δεν μπλακωθήκαμε εγώ 50 χρονών με τον άλλον και μου άνοιξε το κεφάλι. 8 χρονών παιδάκια. Μισό λεπτό ρε Γιώργο. 8 χρονών παιδάκια χτυπήσανε και γέρους. Τους γέρους χέστους. Χτυπήσαν παιδάκια. Είσαι κτίνος, είσαι βόδι, είσαι αλήτης. Άλλο να σε δείρει σε μένα, δείρεμε. Εντάξει, δεν με κουτάει. Γιατί να σε δείρει. Ρε παιδί μου, άλλο λέω. Άλλο λέω. Καλά. Και παίρνει εντολή από μέσα ο ταξίαρχος και σε αφήνει. Αμάσχο. Όταν υπάρχει μέσα παιδί, γυναίκα και ζώων, θα σας πηδάω τα ράματα. Εισαγγελείς είστε, αστυνομικοί διευθυντές. Αυτοί, επειδή δεν είχαν δημιουργικό χαφ να παράξει, και επειδή ο ένας ο μπάκτος και αυτούς είναι κουτσός Ολυμπιακός. Σουτάραμα από μακριά. Η Κουτσομαρία είσαι εσύ και η Κουτσοκατερίνα. Κεφαλονίτης είναι, Μάτος λέγεται. Δεν ξέρω, ας τα κρύα ρε Μαλάτη, δεν σου ταιριάζουν. Αλήθεια. Άστε το να πω ο Μαλάτος. Ποιο κρύα. Άστε το με το Μάτος, αποφάσεις να κάνουν γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Το οξύμορο είναι ότι με 4-4-2 Ολυμπιακός δεν του βγάλαν κόντρα στο δεύτερο ημίχρονο. Εκεί ο Ολυμπιακός μέτρησε σαν ομάδα στο ρίσκο του στο 4-4-2. Απ' την άλλη μεριά. Τίποτα από τα γέλια. Όταν σαν Ολυμπιακός θέλεις στην Ευρώπη 27 φάσεις για να κάνεις ένα γκολ, εντάξει, τώρα ξέσπασε στην Τρίπολη. Τέλος πάντων, ο Άρης περπατώντας η Λίβερπουλ, και αυτό είναι το πιο εκνευριστικό, κάνει και βιολογικό. Το έχει κάνει. Δεν κάνει. Το έχω πει και άλλες φορές. Δεν μου έφταιγε κανένας. Μου έφταιγε ότι το πρόγραμμα έλεγε ότι πάρουν και το πώς λένε του Παναθηναϊκού, τον Κόφτη. Τον Γκουρμπέλη. Τον Γκουρμπέλη, ο οποίος τους πρόσφερε υπηρεσία ο άνθρωπος. Και τον Βούκοβιτς μας λέγατε πέρσι ότι θα τον παίρναμε. Μιλάς ρε. Δεν μιλάω μωρέ. Με τι
τις οικοπαντίες σου. Άσε ρε, στη δικιά σου την κολομάδα. Άντε μη μιλάς ρε. Τρία πρωταθλήματα. Έλα βρε, έλα μη συγχύζεσαι. Μη συγχύζεσαι. Έλα λοιπόν. Και για τον Βούκοβιτς μας λέγατε ρε έρσι ότι θα όταν έβαλε το αυτοκόλ στο ΠΑΟΚ. Ρε συγκοφαντής δεν σ' αφήνω. Όχι, ποιος εσύ που θα κρίνεις τι λέω εγώ. Άξε μας ρε μαλάκο να πούμε. Κουρμπέλη, εμένα, εμένα. Με τον Βούκοβιτς μας λέγατε ότι και αυτό θα το παίρναμε στο 0-1 με τον Ολυμπιακό. Κουρμπέλη χωρίς λόγο πήγε και έκανε πέναλτι στον Κρέσπο, ο οποίος μπροστά του είχε άλλους δύο παίκτες του Παναθηναϊκού. Να μάθετε να τα ακούτε. Από εκεί και πέρα. Αν δεν το πάρουμε, εγώ, εσύ τι θα κάνεις. Για σήμερα. Αφού δεν έχω κοντά. Α, τίποτα. Απλά ρίχνω τη λάσπη μου και τη συμπαντία. Σας προσέφερε υπηρεσία. Χωρίς λόγο. Τι έχεις τη λέει. Μάλλον έχει λόγο, αλλά αχα, θα φανεί. Θα φανεί. Όπως έγινε με τον Μιχάη του Πανεπιστημίου. Ναι, τι έγινε με τον Μιχάη. Λοιπόν, τώρα για το σημερινό μας δεν έχω από πολλά. Ο Ολυμπιακός ήταν πάρα πολύ καλός σε όλες τις γραμμές. Δεν έχω να προσθέσω κάτι. Να πω συγχαρητήρια γιατί είναι η μοναδική ελληνική ομάδα που προκρίθηκε. Αύριο κύριε Μπούζο, κάντε άλλο ένα. Λοιπόν, μπιχλιμπίδια, να σας πω ότι και τα σουβλάκια είναι πολύ καλή επένδυση. Κάντε το. Θα λέει σουβλάκια πάω. Μια χαρά σας βρίσκω. Καλαμάκια θα λέμε. Αυτά τα ολίγα τα δικά σας. Γιατί περιτεύουν τα πολλά λόγια. Εμείς λοιπόν θα σας τα πούμε στο γήπεδο. Όπως μας τα είπα στο Καρεσκάκι. Τρελαθήκαμε να σας ακούμε. 5-0 μας λέγατε. 3-0 μας λέγατε. 8 μας. Βρε πόσα μας έβαλες. Άσε τώρα για πόσα είμαστε. Άστο βρε να πριν πάμε στο διάλειμμα. Λύθια φυσικά. Δεν τον πήρατε από τον Πανετολικό. Και γιατί τι έγινε με τον Πανετολικό. Πότε τον πήραμε. Θα πάρετε και τον καλά. Εντάξει. Στην παράταξη ό,τι του... θέλει ο πελάτης ρε παιδιά. Στην παράταξη του ΠΑΟΚ είναι αυτή. Στην παράταξη του Ολυμπιακού είναι η άλλη. Και εμείς στη μέση προσπαθούμε να βγάλουμε. Παναθηναϊκός σε. ΠΑΟΚ. Παναθηναϊκός είναι ρε παιδιά. Παναθηναϊκός και Λίβερπουλ. Και Λίβερπουλ. Στο βόλεϊ σήμερα με γεια σας. Άντε πάλι. Σε χαρά. Τι φάγανε. Δεν μου έβαλατε. Συγγνώμη. Ο Μαλάτος εντωμεταξύ ξέρει όταν και ο Μαλάτος δεστεί. Ηρακλής ΠΑΟΚ να πάει τελικό. Το μήνυμα. Και να πεις να μην παίξει παίκτη του ΠΑΟΚ. Για τέτοιο λόγο όχι. Αυτό ποιο είναι. Όχι. Δικό μου. Καλά επιτρέπετε. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλή.